Σάρκα και οστά και επίσημα πλέον παίρνει το μεγαλόπνοο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης ανάμεσα στην Κρήτη και την Αττική, καθώς έπεσαν οι υπογραφές στις συμβάσεις για μια ιστορική συμφωνία ανάμεσα στην Ariadne Interconnection, 100% θυγατρική εταιρεία του ΑΔΜΙΕ και τις ανάδοχες εταιρείες, παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα καινοτόμα αναπτυξιακά project διεθνώς. Ο προϋπολογισμός του υπολογίζεται στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ και πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2023. Με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην ενεργειακή κούρσα για το μέλλον, με το νησί μας να μπαίνει στο επίκεντρο του ενεργειακού χάρτη της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Είναι σημαντικό και για την Κρήτη ιδιαίτερα. Είναι σημαντικό περιβαλλοντικά, διότι σύμφωνα με μελέτη της περιφέρειας, το 60% των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα προέρχεται από τις τρεις μονάδες της ΔΕΗ. Ξεκινάει επιτέλους η διασύνδεση ανάμεσα στην Αττική και την Κρήτη. Το έργο αυτό, σε συνδυασμό με τη διασύνδεση που ήδη κατασκευάζουμε ανάμεσα στην Πελοπόννησο και την Κρήτη, ο συνδυασμός αυτών των δύο έργων θα τελειώσουν οριστικά την εποχή ενεργειακής ανασφάλειας του νησιού. Το έργο ξεκινάει και τυπικά και ουσιαστικά, υπό την έννοια ότι υπογράψαμε όλες τις συμβάσεις με όλους τους αναδόχους των επιμέρους τμήματων του έργου, για την κατασκευή δηλαδή των επιμέρους τμήματων του έργου. Οπότε ξεκινάει και η αντίστροφη μέτρηση για την ηλέκτρηση του έργου, που είναι σε 3 χρόνια από σήμερα. Το οραματικό αυτό έργο πρόκειται λοιπόν να βάλει την Κρήτη στο επίκεντρο του ενεργειακού χάρτη. Μάλιστα, τόσο ο πρόεδρος όσο και ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ τόνισαν κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής συμβάσεων ότι η συγκεκριμένη ηλεκτρική διασύνδεση καθιστά δυνητικά το νησί έναν ενεργειακό κόμβο. Ακριβώς αυτή τη στιγμή υπογράφεται σήμερα ένα έργο το οποίο φέρνει επενδύσεις στη χώρα της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Αυτό το έργο, σε συνδυασμό με το άλλο, καθιστά την Κρήτη δυνητικά έναν ενεργειακό κόμβο, και αυτή τη δεδομένη στιγμή η δυνατότητα μετατροπής της Κρήτης σε ενεργειακό κόμβο αποκτά μεγάλη γεωπολιτική σημασία. Τα ωφέλη για την Κρήτη από την ηλεκτρική διασύνδεσή της με την Αττική είναι πολλά, καθώς μειώνεται κατά 400 εκατομμύρια ευρώ η επιβάρυνση των καταναλωτών της χώρας. Παράλληλα, μειώνονται οι εκπομπές αερίου στην Κρήτη κατά 500.000 τόνους διοξιδίου του άνθρακα από το 2023. Τα αντισταθμιστικά έργα είναι ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ, παρέχει ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια, αλλά και δυναμική ανάπτυξη και κίνητρο για επενδύσεις, ενώ ανοίγει 300 νέες θέσεις εργασίας, ενισχύοντας σημαντικά την τοπική απασχόληση στη φάση της κατασκευής. Τώρα έχω τη χαρά που το έργο αυτό προχώρησε, ήταν στην ώρα του, δουλέψαμε σκληρά με τον ΑΔΜΙΕ. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτουμε καθιστούν το εγχείρημα αυτό κέρια προτεραιότητα. Το ζήτημα που υπάρχει για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις και το αν αυτές θα αποτελούν παρελθόν με το καλώδιο που συνδέει την Κρήτη με την Αττική, ο κύριος Χατζηδάκης έδωσε τη δική του απάντηση καλεσμένο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV. Οι μονάδες στο Σάλινο Περάματα, στον Αθερινό Λακκό, στο Λασίθι και στα Χανιά θα είναι παρελθόν από τα τέλη, θέλω να πιστεύω, του 2023. Μετά τις σημερινές ιστορικές υπογραφές, μπαίνει σε τροχιά υλοποίηση στο σπουδαίο έργο για την Κρήτη, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023 και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εντυπωσιάζουν, καθώς το συνολικό μήκος υποβρύχιας διασύνδεσης καλωδίων είναι 400 χιλιόμετρα, έχει τεχνολογία αιχμής αναφορικά με το συνεχές ρεύμα και είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, με μέγιστο βαθός πόντισης 1.300 μέτρα.